«Η Ρωσία θα παραμείνει για πάντα στη Νότια Ουκρανία», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Ενωμένη Ρωσία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Αντρέι Τουρτσάκ, κατά τη διάρκεια επισκέψεως στη Χερσόνα, μια μεγάλη πόλη της Ουκρανίας, στην οποία ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους από τον Μάρτιο. Απευθυνόμενος στους κατοίκους της περιοχής Χερσόνα, θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία είναι εδώ για πάντα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, δήλωσε ο Τουρτσάκ, πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, της Άνω Βουλής δηλαδή, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Είναι η πρώτη φορά που ένας υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος ανακοίνωσε την πρόθεση της Μόσχας να παραμείνει στα εδάφη που κατέλαβε ο ρωσικός στρατός από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής υποστηρίξει ότι ένας από τους κύριους στόχους της είναι να αποναζιστικοποιήσει τη γειτονά της. Δεν θα υπάρξει επιστροφή στο παρελθόν. Θα ζήσουμε μαζί, θα αναπτύξουμε αυτή την πλούσια περιοχή, την πλούσια ιστορική της κληρονομιά, τους ανθρώπους της που ζουν εδώ, τόνισε ο Τουρτσάκ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία θα βοηθήσει τη Χερσόνα, όπως ήδη βοηθά τις αυτοαποκαλούμενες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία, τις οποίες η Μόσχα έχει αναγνωρίσει. Όλοι οι βετεράνοι που διαμένουν σε αυτά τα εδάφη, οι οποίοι πολέμησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα λάβουν δώρα και μπόνους από τον πρόεδρο Πούτιν με την ευκαιρία της 9ης Μαΐου, την ημέρα που η Ρωσία εορτάζει την ημέρα της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας, είπε.